Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, σήμερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι του μόχθου της Πρέβεζας συγκεντρωθήκαμε εδώ κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας για να στείλουμε ακόμα μια φορά μήνυμα στους κυβερνώντες και στην Τρόικα πως δεν πάει άλλο, φτάνει πια, ο λαός έχει φτάσει στα όρια του. Η συνέτερη της κυβέρνησης σε πλήρη σύμπλευση με την Τρόικα καθημερινά ετοιμάζουν το νέο σχέδιο για την εξόντωση των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού. Το νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων αυξάνεται καθημερινά. Αυξάνεται χωρίς κανένας να γνωρίζει σε ποιο ύψος θα καταλήξει. Την ίδια ώρα η μνημονιακή κυβέρνηση σε συμφωνία με την Τρόικα χαρίζει 500 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζίτες και ετοιμάζει να κάνει νέες περικοπές πολλών δις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Αν περάσουν τα νέα επώδυνα μέτρα και αν εφαρμοστούν, τότε θα έχουμε ολική επαναφορά στις συνθήκες ζωής της δεκαετίας του 50 με 60. Θα ζήσουμε σε μια διαφορετική Ελλάδα της απόλυτης φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της εκτεταμένης ενεργείας και της εξαθλίωσης. Μας επιφυλάσσουν μισθούς Κίνας και συντάξεις πείνας. Καταργούν το δεσμό ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και θέλουν να καθορίζουν το μισθό με νόμο. Σχεδιάζουν νέες μειώσεις στο κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα συμπαραστήρει προς τα κάτω όλους τους μισθούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυξάνουν το ωράριο εργασίας και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καταργούν στην πράξη την κοινωνική ασφάλιση, το πενθήμερο, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, προχωρούν σε καταργήσεις υπηρεσιών, απολύσεις στο δημόσιο και βυθίζουν την κοινωνία στην ανεργία, τη μιζέρια και τη φτώχεια. Η κυβέρνηση, αντί να λαμβάνει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι φοροκλέπτες ή οι σφοροκλέπτες, περιορίζεται στην εύκολη λύση, στο να φορτώνει δηλαδή τα βάρη αποκλειστικά στις πλάτες των μόνιμων υποζυγίων που δεν είναι άλλοι από εμάς τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Δεν είναι ανεκτό πλέον ολόκληρη η κοινωνία να οδηγείται σε απόγνωση και εξαθλίωση επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιβάλλει να πληρώσουν για την κρίση εκείνη που τη δημιούργησαν και συνεχίζουν να τη διευρύνουν. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, σήμερα δεν διακυβεύεται το μεροκάματο που χάνουμε για την απεργία, αλλά οι ζωές οι δικές μας και των παιδιών μας. Οι μόνοι που μπορούν να τους σταματήσουν είναι οι εργαζόμενοι, με πανεργατικές κινητοποιήσεις, με όλα τα μέσα και τις μορφές, για να μην επιτρέψουμε να τελεστεί αυτό το νέο έγκλημα. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν πως αυτές οι ακραίες και παράλογες νεοφιλελεύθερες απαιτήσεις τροφοδοτούν και ενισχύουν ακραίες κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές τύπου Χρυσής Αυγής.
Η κυβέρνηση, οι τροϊκανοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλάβουν ότι πίσω από τους αριθμούς και τους δείκτες υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές, δικαιώματα και απαιτήσεις. Και εφόσον αυτοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το καταλάβουν, πρέπει επιτέλους εμείς να τους το επιβάλλουμε. Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία απαιτούν να μην περάσουν τα μέτρα που εξοντώνουν κοινωνία και οικονομία, μέτρα που περικόπτουν δραματικά τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων και ενισχύουν τα κέρδη των βιομήχανων και των τραπεζιτών. Αντιπαλεύουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που καταστρέφουν τη ζωή μας και ολόκληρη την κοινωνία. Απεργούμε και αντιδρούμε στην ισοπαίδωση των εργασιακών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων που δοκιμάζουν τις αντοχές μας και γυρίζουν τη χώρα 50 χρόνια πίσω. Αγωνιζόμαστε και αντιπαλεύουμε την αντικοινωνική, αντεργατική, άδικη και εξοντωτική οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ' εντολήν της Τρόικας. Απεργούμε και καταγγέλουμε την πολιτική που ανέχεται την ακρίβεια στις τιμές να καλπάζει, το λαθρεμπόριο και την εσχροκέντρια στην αγορά καυσίμων να οργιάζει, τις επιτιμολογήσεις, τις τριγωνικές συναλλαγές γνωστών πολυεθνικών να συνεχίζονται, τους μεσάζοντες και τους μετραπαράτες να ξεζουμίζουν παραγωγούς και καταναλωτές, ενώ η κυβέρνηση παρόλα αυτά δεν τολμά να τους καταπολεμήσει. Αντιδρούμε και αντιπαλεύουμε την πολιτική εκποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που αποτελούν τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν δημόσια αγκαθά και υπηρεσίες. Καταγγέλουμε τα μνημόνια γιατί το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Τα μέτρα διευρύνουν τα διέξοδα στην κοινωνία και την οικονομία και οδηγούν τη χώρα και την κοινωνία στη χρεοκοπία. Απαιτούμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν σήμερα να ακούσουν τη φωνή της κοινωνίας, την οργή των λαών των εργαζόμενων και να αναθεωρήσουν ριζικά τη λαθασμένη και αδιέξοδη ασκούμενη ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και περικοπής των κοινωνικών παροχών που εκπορεύονται από το ίδιο Διευθυντήριο των Ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απαντηθούν ενιαία και αγωνιστικά από όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης. Αγωνιζόμαστε να αποκρούσουμε τις νέες απαιτήσεις των Τροϊκανών, οι οποίοι αποθρασύνθηκαν τελείως και απαιτούν ανατροπές και κατεδαφίσεις σε ολόκληρο το εργασιακό πλαίσιο, ελαστικοποίηση εργασίας, αύξηση των ημερών εργασίας, όπως κατάργηση τριετίας αποζημιώσεων και αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την προκλητική φορολογική πολιτική, η οποία επέφερε αφέμαξη μισθωτών και συνταξιούχων για το 2011 70 δις. Απεργούμε και απαιτούμε ενίσχυση των εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομίας, τόνωση της ανάπτυξης για την ενίσχυση της απασχόλησης, πάταξη της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας, δημεύσεις περιουσιών από τους φοροφυγάδες, φοροκλέκτες και εισφοροκλέφτες και κοινωνικά δίκαιη αναδιανομή των εισοδημάτων. Απαιτούμε τον άμεσο και αυστηρό και αποτελεσματικό έλεγχο σε όλες τις λίστες των φοροφυγάδων αεριτζίδων που φυγαδεύουν τεράστια ποσά σε φορολογικούς παραδείσους και υπονομεύουν συστηματικά κάθε προσπάθεια επιβίωσης της χώρας, κοροϊδεύοντας και εξαπατώντας την οικονομία και ολόκληρη την κοινωνία. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, θέλουμε την κοινωνία και τους εργαζόμενους στους δρόμους της νικηφόρας αντίστασης και της διεκδίκησης του εναλλακτικού σχεδίου που θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την έξοδο του λαού μας από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί όσο θα συνεχίζονται αυτές οι αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές για τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Οι αντοχές έχουν εξαντληθεί. Φτάνει πια ο εμπεχμός. Αγώνας μέχρι τέλους. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, άλλη μία 24ωρη απεργία. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι απέναντι σε μία βαρβαρότητα μπροστά σε έναν εχθρό με όνομα και επώνυμο.
Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Είναι η Τρόικα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι το κράτος της φοροπηξίας, της άγριας καταστολής. Είναι το πολιτικό σύστημα, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και τα αστικά κόμματα, υπηρέτες των δυναστών του λαού. Είναι οι χρυσαυγίδες φασίστες σε ρόλο αμολητού μαντρόσκυλου του συστήματος. Μία μόνο απόφαση μπορεί να βγει σήμερα από τη σημερινή μας συγκέντρωση. Είναι η κλιμάκωση διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Δεν μπορούμε να πάμε άλλο με 24 ώρες εθιμοτυπικές απεργιακές κινητοποίησεις. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε τη δύναμη. Έχουμε το δικαίωμα να τους γκρεμίσουμε. Ο αγώνας αυτός πρέπει να περάσει στα χέρια των εργαζομένων, της νεολαίας και όλων των αγωνιζόμενων κομματιών. Κόντρα και ενάντια στη λογική εκτόνωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Είναι κοινωνική ανάγκη, αλλά και πολιτικά νομιμοποιημένο να τους παραμερίσουμε. Να πάμε σε έναν αγωνιστικό, ενωτικό συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, επιτροπών αγώνων, περιφερειακά, τοπικά, πανελλαδικά, με όλες τις μαχόμενες δυνάμεις και να διαμορφώσουμε ένα νέο, ανεξάρτητο κέντρο αγώνα, το οποίο θα μπορέσει να διαμορφώσει όρους νίκης. Με επαναλαμβάνομενες γενικές διακλαδικές απεργίες, με καταλήψη υπουργείων, δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και πλατιών, με διαδηλώσεις αποκλεισμού της Βουλής, με γενικά blackout, με σαμποτάζ στην πολιτική τους, με οργάνωση και ξεσηκωμό των ανέργων, με καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων, με ένα γενικό αγωνιστικό μέτωπο ρήξης, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και της επίθεσης. Αυτή τη φορά δεν πρέπει να περάσουν τα νέα μέτρα. Διεκδικούμε τη ζωή που μας κλέβουν, τον πλούτο που μας ληστεύουν. Πρέπει να παλέψουμε για μονομερή κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, για άμεση εκδίωξη της Τρόικας από τη χώρα, να φύγει η Ελλάδα από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για εθνικοποίηση, επίταξη όλου του παραγωγικού δυναμικού, τη μείωση των ροών εργασίας για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, για αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας, για πειθαρχία στην επιβολή ανελαίτων χαρατσιών και κεφαλικών φόρων. Να παλέψουμε, να στείλουμε στο χρονοτούλα από το χρέος, το οποίο δεν το δημιουργήσαμε και δεν πρέπει να το πληρώσουμε. Και ο μοναδικός τρόπος είναι να φύγει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Να σταματήσουμε τη χρεομηχανή. Να ανατρέψουμε το νέο πακέτο μέτρων. Άρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να πάμε με μια λογική συντονισμένου πανεργατικού αγώνα. Δεν μπορούμε να πάμε άλλο έτσι. Πρέπει να πάμε αλλιώς. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη στους χώρους όταν πάνε να ψηφίσουν να πάμε σε απεργία διαρκείας. Η ελπίδα είναι στον ανατρεπτικό αγώνα με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο. Τη νίκη θα φέρει ο ταξικός αγώνας και όχι η κοινοβουλευτική διάδρομη για μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση. Ο αγώνας για την ανατροπή των δυναστών θα καθορίσει το αγωνιστικό μέτωπο, η μαχητική ενότητα και όχι η νομιμότητα και η πυρηχαράκωση. Μπορούμε. Οργάνωση, συλλογικότητα, αγώνας μέχρι τη νίκη και την απελευθέρωση. Μετά από 3 χρόνια βάρβαρης και ανελαίτης επίθεσης, οι κυβερνώντες και η Τρόικα επιχειρούν να κάνουν ακόμα πιο εύκολες τις απολύσεις, να μειώσουν περισσότερο την αποζημίωση της απόλυσης, να μειώσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς, να μειώσουν κι άλλο τις συντάξεις, να αυξήσουν τα όρια και τα χρόνια υπηρεσίας για τη σύνταξη, να καταργήσουν το οκτάωρο, να καταργήσουν το πενθήμερο, να καταργήσουν και το πιο μικρό ίχνος εργατικής προστασίας απέμεινε. Συνάδελφοι, δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Επιβάλλεται να τους ανατρέψουμε. Στο δικό τους πόλεμο απαντάμε με το δικό μας ταξικό διαρκή πόλεμο. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί μέχρι να φύγουν για πάντα από τις ζωές μας. Με κλιμάκωση των αγώνων μας, με αποφάσεις των συνελεύσεων των σωματείων μας, με πρωτοβουλίες και δράσεις που δεν πρέπει να λείπει κανείς μας, με ενημέρωση πόρτα-πόρτα σε όλο τον νομό. Χτυπάμε την αμφιβολία,
το φόβο, τον ατομικισμό, τη μυρολατρεία. Συνάδελφοι, το δίκτυο συνδικαλιστών ριζοσπαστικής αριστεράς σας καλεί σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Με την ενότητά μας στη δράση, με την διαφορετικότητά μας, αλλά με την κοινή έγνοια για τη ζωή μας, σας καλεί σε αυτό τον μεγάλο αγώνα για να μην περάσουν τα μέτρα, για την εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση, με επίκεντρο την κοινωνία και τα δικαιώματά της, και όχι το πώς θα πάρουν οι δανειστές μας ή το κογλίφι τα λεφτά μας, τα κέρδη τους και τις ζωές μας. Thank you.